Μερικές μόνο εργασίες υπολείπονται στο κτίριο του γυμνασίου Χλώης, το οποίο ολοκληρώθηκε και θα παραδοθεί τέλος Δεκεμβρίου. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε έναν χρόνο, νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο που είχε τεθεί. Το κτίριο του γυμνασίου Χλώης επισκέφθηκε σήμερα ο νομάρχης Κώστας Λιάντσης. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα που έχει εντάξει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είναι πράγματι αυτό το καινούριο το κτίριο, η καινούρια σχολική μονάδα στο γυμνάσιο Χλώης, όπως το έχουμε πει. Είναι από τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και μαζί με το Δημοτικό Σχολείο της το Χιλιοδέντρου Ποριάς, το οποίο και αυτό φαντάζομαι ότι θα τελειώσει φέτος, το 2011. Εδώ βέβαια αυτό το σχολείο τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από τον χρόνο τον οποίο έπρεπε. Ένα χρόνο σχεδόν πιο νωρίς παραδίδει το κτίριο. Όπως και έτσι το πολλαπλό χρήσιμο στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Είναι τα τρία πρώτα έργα τα οποία εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και επισκεφθήκαμε σήμερα εδώ το γυμνάσιο της Χλώης, το οποίο σε λίγες μέρες τελειώνει. Υπολείπονται κάποιες εργασίες ακόμα, μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί στη χρήση αυτό το περισσύγχρονο σχολείο. Το γυμνάσιο Χλώης περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, 3 εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αποδυτήρια. 6 αίθουσες, έχει 3 εργαστήρια, έχει εργαστήριο φυσικοχημίας, πληροφορικής, έχει πάρα πολλούς χώρους. Πέρα από τις 6 αίθουσες διδασκαλίας, έχει γραφεία καθηγητών, γραφείο διευθυντών, γραφείο συλλογωνιών και επιδημόνων, αποθηκευτικούς χώρους και η αίθουσα αυτή εδώ πέρα πολλαπλών χρήσεων με τα αποδυτήρια. Νομίζω ότι είναι ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το οποίο από τα καλύτερα που γίνονται για να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες στην εκπαίδευση. Ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου με 2.700.000 και η σύμβαση υπογράφηκε στο 1.300.000. Εγώ θέλω να, με την ευκαιρία βέβαια που τελειώνει αυτό το κτίριο, που είναι και το πρώτο, το τονίζω και πάλι, γιατί η Νομαρχική Αυτοδιοίκηση ήταν έτοιμη και προχώρησε γρήγορα στις εντάξεις αυτών των έργων, όπως αυτά τα οποία έχουμε να εντάξουμε, όπως είναι το 10ο Δημοτικό, το 10ο Νηπιαγωγείο και αρκετά άλλα, όπως το 1ο και το 8ο, τα οποία βέβαια αυτά θα τα συνεχίσει, φαντάζομαι, είναι η νέα αρχή. Νομίζω ο Δήμος θα είναι και ο φορέας υλοποίησης των έργων αυτών. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι να απονείμουμε τα εύσημα και τις πολλές ευχαριστίες στην τεχνική υπηρεσία και όσο επιβλέπονται στο έργο, γιατί πραγματικά χάρη στη δική τους επίβλεψη το κτίριο αυτό θα παραδοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις και στην ανάδοχη εταιρεία η οποία κατάφερε να μας παραδώσει το κτίριο νωρίτερα από τον χρόνο της σύμβασης. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποφασίσουν από ποια περιοχή θα είναι οι μαθητές οι οποίοι θα φοιτήσουν στο γυμνάσιο Χλώης. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το χειριστεί η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να κατασκευάσουμε και να παραδώσουμε το νέο αυτό γυμνάσιο. Τώρα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μαζί, σε συνεννόηση φαντάζομαι και με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί και ποιους μαθητές θα φιλοξενήσει, ποιες περιοχές, ποιων περιοχών αυτή τη σχολή.